είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, λόγω ενός μικρού προβλήματος δεν μπορούμε να την έχουμε στο στούντιο, αλλά θα το κάνουμε εν ευθέτω χρόνο. Καλημέρα, κυρία Κρυμπολή. Καλημέρα, κύριε Γιαννακόπουλο. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα, συγγνώμη, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάτι διαφορετικό, αλλά θα καταλάβετε ότι στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογική του επιρροή πια είναι στο 3,5%. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς είναι πού είναι όλος αυτός ο αριστερός κόσμος που φεύγει από τα κόμματα της αριστεράς, πού πάει. Πάει σπίτι του, πάει στο Πασόκ, δεν πάει. Πάει στη Νέα Δημοκρατία και αυτή η πτώση φαίνεται. Άρα υπάρχει ένας τρόπος να επαναφέρει κανείς τον κόσμο της αριστεράς σε μια δραστηριότητα κοινωνική, πολιτική, εκλογική. Και με ποιον τρόπο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που απασχολεί και την Νέα Αριστερά σήμερα, έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς όπως το λέτε και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο ζητούμενο. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι δεν έχουν μία σοβαρή αντιπολίτευση. Οι αριστεροί πολίτες έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι αυτά που συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο δεν ταιριάζουν σε αυτό που ονομάζαμε παλιά ήθος και αριστερή αντίληψη. Mm-hmm. Άρα απογοητεύονται και φεύγουν προς το σπίτι τους κατά κύριο λόγο και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να κινητοποιηθεί ένας κόσμος είναι με πολιτικές πρωτοβουλίες, με πολιτικές δράσεις και κοινές πρωτοβουλίες σε μαζικούς χώρους ή και στη Βουλή, ώστε να αισθανθεί ο πολίτης και δύο φορές περισσότερο ο αριστερός πολίτης ότι υπάρχει αντίλογος και υπάρχει ενδεχομένως λύση και στα προβλήματά του ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να δει μια βελτίωση στην καθημερινή του ζωή. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, η κατάσταση θα είναι αυτή η οποία αποτυπώθηκε στην χθεσινή δημοσκόπηση. Λίγος πολύ, μπορεί να είναι περισσότερα τα μεγαλύτερο το ποσοστό ή μικρότερο, αλλά θα είναι η εικόνα μιας κατακαιρματισμένης αριστεράς, ενός κατακαιρματισμένου προοδευτικού χώρου και πολιτών και η αίσθηση των πολιτών ότι δεν έχουν πού να ακουμπήσουν, δεν έχουν σε ποιον απευθυνθούν ο οποίος δυναμικά να μπορέσει να υποστηρίξει τα αιτήματά τους. Ναι. Και τα αιτήματά τους είναι βασικά πια και είναι σημαντικά και είναι βασικά. Δηλαδή κόστος ζωής, εργασιακός μεσαίωνας, έλλειψη δουλειάς και κυρίως έλλειψη προοπτικής. Νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Και άλλες περιόδους στην Ελλάδα ζήσαμε. Υπήρξαν και άλλες περίοδες στην Ελλάδα που οι πολίτες βίωναν δύσκολες. Αλλά υπήρχε μια θετική προοπτική. Αλλά υπήρχε μια αίσθηση ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Mm-hmm. Η έλλειψη αντιπολίτευσης, αποτελεσματικής αντιπολίτευσης, η οποία η έννοια της αντιπολίτευσης έχει και θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί επιτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ελέγχου, αλλά και μια ενδεχομένως διαφορετικής προοπτικής για τους πολίτες. Μια εναλλακτικής πρότασης. Μια εναλλακτικής πρότασης. Εδώ η εικόνα στην αριστερά πρωτίστως, αλλά και σε όλο τον προοδευτικό χώρο, είναι η εικόνα ενός ατελείωτου κατακαιρματισμού. Άκουσα τον κύριο Πολάκη που είχατε προηγουμένως το θέμα. Και η εικόνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα ανθρώπων που μάχονται για προσωπικά ωφέλη. Τι να πω, για προσωπικές θέσεις, για κατοχύρωση του προσωπικού τους ρόλου. Ναι. Αυτά που προχθές κατήγγειλε ο κύριος Κασελάκης ότι του συμβαίνουν, τα έκανε ο ίδιος από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι ωστόσο. Δηλαδή, πριν τις ευρωεκλογές, υπήρχε μια έντονη συζήτηση για συμπόρευση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα και ενδεχομένως τη δημιουργία ενός μετώπου αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει στη Γαλλία απέναντι στην ακροδεξιά, να γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί δεν υπήρχε σοβαρά οργανωμένη εναλλακτική πρόταση για να αντιμετωπιστεί αυτό που είπατε πριν, ο πολυκερματισμός των δυνάμεων του κεντροαριστερού χώρου. Και αντί γι' αυτό, βλέπουμε συνεχείς διασπάσεις. Και να συνεχίζεται και να εντείνεται ο πολυκερματισμός. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, επειδή εσείς έχετε έτσι
κινηθεί σε αρκετούς χώρους. Υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε με όρους πολιτικούς και όχι προσωπικούς, όπως είπατε πριν, μια συμπόρευση δυνάμεων, ώστε να υπάρχει και αξιόπιστη αντιπολίτευση και έλεγχος στην κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή μάλλον δρά ανεξέλεγκτα, και όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από τα μίντια και από τη δικαστική εξουσία και από τις ανεξάρτητες αρχές. Ακόμα και από ένα κομμάτι του δικού της κόμματος. Ακόμα έτσι. Και από ένα κομμάτι του δικού της κόμματος, ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν αυτή. Υπάρχουν οι όροι για να γίνει μια τέτοια συζήτηση και να υπάρξει μια τέτοια διαδρομή συμπόρευσης διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων, ενδεχομένως και διαφορετικών περιφερειακών αντιλήψεων, αλλά μια κεντρική αντίληψη που θα οδηγεί σε μια συνεννόηση. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής. Στη Γαλλία, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ήταν ο κίνδυνος της ανόδου της ακροδεξιάς. Mm-hmm. Αυτό που μόνο του λειτουργήσε υποχρεωτικά στην κατεύθυνση να συνεννοηθούν κάποιες δυνάμεις, ναι, και να δημιουργήσουν ένα αντίβαρο. Τέτοιος άμεσος κίνδυνος, ξεκάθαρος και ορατός, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί από μόνο του θες πάντα μια ισχυρή αφορμή. Άρα φαινομενικά δεν υπάρχουν άμεσα οι προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις όμως συνεργασίας δουλεύεις για να τις διαμορφώσεις, γιατί τα ζητήματα που έχουμε στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι η ορατή και ξεκάθαρη άνοδος της ακροδεξιάς, αλλά άκουσα από χθες τον κύριο Βορύδη να λέει ότι είναι με τον Τραμπ ξεκάθαρα και να κάνει γαργάρα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, στο θέμα του Καπιτολίου. Και μάλιστα πού στον κύριο Πορτοσάλτε. Δηλαδή, λόγω, φαίνεται ότι ιδεολογικά και πολιτικά και στην Ελλάδα κεντρίζουν αυτές οι δυνάμεις, πάντως δεν είναι χωριστές, εντάσσονται ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι συστημικό, είναι εντάσσεται μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν φαίνεται, ναι, ως ορατός κίνδυνος. Αυτό που είναι ορατό είναι τα πολύ μεγάλα προβλήματα και η έλλειψη αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα ξεκαθαρίσει το επόμενο χρονικό διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν επίσης το ΠΑΣΟΚ δεν ξεκαθαρίσει την πολιτική του σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η εκπαίδευση, η ιδιωτική, η δημόσια, ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά κτλ. Mm-hmm. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει μια δυσκολία. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να διαμορφωθούν, για να αρχίσει και να συνεργάσει τις προϋποθέσεις. Από την άλλη μεριά, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη έχει τις συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές. Το ΚΚΕ κρατάει, συνεχίζει τη μοναχική του πορεία. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στην Ελλάδα. Άρα χρειαζόμαστε χρόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο χώρος, ο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας χρειάζεται χρόνο να ξεκαθαρίσει εσωτερικά, ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε διαμορφώνοντας προϋποθέσεις συνεργασιών. Η Νέα Αριστερά είναι αλήθεια ότι παίρνει πρωτοβουλίες και μέσα στη Βουλή, όπου καλεί και τις λοιπές δυνάμεις της αντιπολίτευσης να στηρίξουν συγκεκριμένα ζητήματα, και έχει καταθέσει και ένα πλαίσιο ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης των 6 βασικών ζητημάτων, μεταξύ η εκπαίδευση που σας ανέφερα πριν είναι ένα από αυτά. Ζητήματα δημοκρατίας είναι άλλα. Εν πάση περιπτώσει, έχει καταθέσει ένα πλαίσιο που εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα που μας αφορά εδώ πέρα. Εμείς έχουμε εξεργαστεί στη Θεσσαλία ένα σχέδιο. Δεν λέμε ότι είναι το άγιο δεσκοπότηρο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια βάση για συζήτηση στη Θεσσαλία, σε περιφερειακές και τοπικές δυνάμεις, ώστε να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες και με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ώστε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που φαίνονται ότι εξακολουθούν να χρονίζουν στον τόπο. Ένα αυτό, και δεύτερο να δώσουμε και μια προοπτική τι θέλουμε να συμβεί στη Θεσσαλία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα μόνο του, όσο καλά και αν τα λέει. Θέλει εμπλοκή και άλλων κομμάτων, άλλων φορέων της ίδιας της κοινωνίας, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των ίδιων των πολιτών ως κατοίκων, ως μελών κτλ. Αυτό είναι μια δουλειά που εμείς μπορούμε, έχουμε αναλάβει, έχουμε ξεκινήσει ήδη να την κάνουμε. Αλλά όμως σας λέω ότι δυστυχώς η κατάσταση χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να ξεκαθαρίσει κυρίως
στα κόμματα τα μεγαλύτερα του χώρου. Βλέπω συνεχώς την κυρία Διαμαντοπούλου να τοποθετείται, βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω να δούμε που... και οι ίδιοι που θέλουν να κατευθυνθούν. Ναι. Τώρα να σας μεταφέρω ένα ερώτημα από απλούς ανθρώπους που μπορεί να μοιάζει απλοϊκό, αλλά στο δικό μου μυαλό έχει ένα βάθος. Η Νέα Αριστερά γεννήθηκε από τη σύγκρουση με το φαινόμενο Κασελάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει από το συνέδριό του ως ένας αναβαπτισμένος φορέας, επίσης μετά από τη σύγκρουσή του με το φαινόμενο Κασελάκη. Το ερώτημα των απλών ανθρώπων λοιπόν είναι, έρονται πια οι δυσκολίες που υπήρχαν ή οι αντιθέσεις που υπήρχαν με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να υπάρξει μια συμπόρευση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αριστερά, αφού εν πάση περιπτώσει αυτό που σας προκαλούσε το... Κασελάκη, ναι, το καταλαβαίνω. Το φαινόμενο Κασελάκη δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι μια κατάσταση η οποία προέκυψε επειδή και στο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ότι οι δομές και οι λειτουργίες δεν διασφάλιζαν ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα Κασελάκη. Γι' αυτό λέω ότι ας περιμένουμε τις εκλογές του Δεκέμβρη, να δούμε ποια θα είναι η ηγετική ομάδα. Μπορεί να κινείται σε διαφορετικό πλαίσιο ακόμα και πολιτικής γραμμής. Για παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης, ανεξαρτήτως του κύριου Κασελάκη, έχει άλλη αντίληψη για σειρά ζητημάτων από τον κύριο Φάμελο. Ναι. Το πώς αντιλαμβάνεται μια σειρά από ζητήματα, αυτά είναι η νέα ηγετική ομάδα που θα διαμορφωθεί, γιατί αυτό συμπαρασύρει και την Κεντρική Επιτροπή και το τι θα κάνουν οι οργανώσεις και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. Αυτό διαμορφώνει τη νέα πραγματικότητα με την οποία και η Νέα Αριστερά θα κληθεί να συνδιαλλαγεί. Είναι αντικειμενικό αυτό. Δηλαδή, έχεις ένα ξεχωριστό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικό πια από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάναμε στο συνέδριό μας. Είχαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια δομή η οποία εξελίσσονταν. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία με το συνέδριό μας. Που σημαίνει πια ότι είναι ένα διαφορετικό κόμμα, ξεκάθαρο, οργανωμένο, με τα καταστατικά του, τις πολιτικές του προτεραιότητες κτλ. Εδώ θέλω να πω ότι εμείς την Άνοιξη οργανώνουμε το προγραμματικό μας συνέδριο. Θεωρούμε ότι όποια συνεργασία ή συμπόρευση θα πρέπει να γίνει στη βάση συναντήληψης για μεγάλα προγραμματικά ζητήματα. Εμείς οργανώνουμε το συνέδριό μας, θα είναι καλεσμένα τα κόμματα σε αυτή τη διαδικασία και θέλουμε να διαμορφώσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις μέσα και από έναν διάλογο από την κοινωνία. Δηλαδή θέλω να πω με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο από ό,τι οργανώσαμε το πρώτο συνέδριο που έπρεπε να ρυθμίσουμε καταστατικά, να βγάλουμε όργανα. Είχε ένα κομμάτι δουλειάς πιο γραφειοκρατικής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αφού ολοκληρώθηκε λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα το να φτιάξεις κόμμα ξανά εξ αρχής και θέλει και τον χρόνο του. Η επόμενη μέρα λοιπόν πρέπει να είναι μια μέρα συνομιλίας με την κοινωνία ώστε να καταλήξουμε στο προγραμματικό μας συνέδριο, το οποίο θα είναι και βάση για να συζητήσουμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε ποια, με όποιες δυνάμεις και με το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Εντάξει, λογικό είναι αυτό που λέτε, αλλά μέχρι να συμβούν όλα αυτά θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Πολλούνται ιδεία, κλείνουν οι φόσδα. Έχετε δίκιο, εμείς το έχουμε σηκώσει με κάθε τρόπο, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, έχουμε μιλήσει, ειδικά στο θέμα των ΔΕΙΑ, η Νέα Αριστερά και στη Λάρισα έχουμε κάνει συναντήσεις, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις, έχουμε υποστηρίξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία, φέραμε θέματα στη Βουλή, ήμασταν η πρώτη πολιτική δύναμη που έδειξε τι γίνεται με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Όχι μόνο τον ΔΕΙΑ που είναι ένα μικρό ποσοστό αλλά του συνολικού νερού. Με το ΣΟΔΙΘ, με το ακριβώς, νερό της άρδευσης. Το οποίο σημαίνει κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής αλλά και του κόστους αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους πολίτες. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες γι' αυτό και προσπαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια μικρή δύναμη. Αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά σκοπεύουμε να πάρουμε ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες, σύγκλησης και συνεννόησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να μην περάσει αυτός ο σχεδιασμός περαιτέρω και σε άλλες περιοχές της χώρας. Μάλιστα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Δυστυχώς και... η ιστορία με τον καιρό με οδήγησε να μην μπορέσω να φτάσω έγκαιρα στο στούντιο. Ζητάω χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, γι' αυτό, κανένα πρόβλημα. Αλλά... Θα τα πούμε και από κοντά, γιατί νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα πάρει καιρό. Υπάρχουν πολλά ορόσημα σε αυτή τη διαδρομή. Είναι το καταστατικό συνέδριο, είναι η εκλογή Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να δούμε μπροστά. Εγώ επιμένω ότι είναι και ο κίνδυνος των εθνικών εκλογών του 2025, γιατί υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστική είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ως κόμμα και εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και για μια τέτοιου είδους... Ναι. Μάλιστα. Θα το δούμε. Έχουμε καιρό. Μέχρι το 25 τουλάχιστον θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακριβούλη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.